Εντάξει, να φέρετε την άλλη, να φέρετε το Ρωμανό. Ρωμανό. Ο κύριος Μέγκος. Είσαι ο μικρός Μέγκος. Γεια σας, εγώ είμαι ο μεγάλος. Αυτό είναι 750.000 ευρώ, έτσι, προϋπολογισμός. Λοιπόν, πότε τελειώνεις? Το. Ναι. Έξι μήνες. Άντε να βλάμε το καλοκαίρι να τον έχουμε γιορτώσει. Μην πέσει κανείς μέσα στα βλάκια. Ξέρετε δύο βλάκια από εκεί πέρα δρόμος, έτσι. Ένα, μάλλον να το υπογράψω όλο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ. Καλή δύναμη να έχεις και όσο μπορείς συντομότερα. Να προλάβουμε το καλοκαίρι. Ο κύριος Γκούλης. Ναι, ναι. Έλα, τέλειωσε. Τέλειωσε τη Μελίκα, γιατί μας έχουν, μας γράφουν και δεν ξέρω ποια εφημερίδα έγραφε για το Μελίκα, για το ποτάμι. Γκούνις, τελειώνει γρήγορα και καλά. Γκούνις, είπαμε, Ανδρούσα Πάουερ. Λοιπόν, για το ασπρόχωμα προειδοποιώ, για το ασπρόχωμα... Σκάσε ρε, θα συνεργαστούμε προφανώς και με το Δήμο, γιατί είναι εντός της περιοχής. Αναφέρομαι στα 1200 μέτρα κόμβο, από κόμβο Ζαφύρη, κόμβο ασπροχώματος. Εκεί θα υπάρχει στρίμωγμα στα αυτοκίνητα, πρέπει να ξέρετε, και με τα πεζοδρόμια και με την κεντρική νησίδα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μελετιέται το θέμα, θα το κουβεντιάσουμε τα δύο μελετής, θα τα δούμε και με το Δήμο. Η Περιφέρεια θα το πληρώσει αυτό το έργο, το οποίο είναι σημαντικό. Δεν είναι μια συντήρηση του δρόμου, είναι ανακατασκευή. Είναι βουνά λαγκάδια. Λοιπόν. Πάει και αυτό. Την Τρίτη ξεκινάει το αεροδρόμιο, σας είπα έτσι. Για τον κάπο. Τώρα μην ακούνε τον κάπο και λέει το χωριό του. Είναι εγκαταλελειμμένο το ιατρείο δεκαετίες. Πάτε να το δείτε πώς είναι έτσι. Ό,τι είναι στη Μάνη είναι καλό. Μην τα παρατονίζετε όμως και μας βλέπουν οι καλού. Ό,τι είναι στη Μάνη είναι καλό, διότι η Μάνη φέρνει πλούτο. Πρώτα απ' όλα στην Καλαμάτα. Και όπου πηγαίνω για εθνικές εκδηλώσεις υπάρχουν σκοτωμένοι μανιάτες, να ξέρετε, και δεκάδες. Βερβενάκια, δολιανά, βέρβενα κλπ. Ακροχόρυφος. Αυτό τι ήτανε? Ναι, ναι. Άλλο. Και την ομάδα, ελάτε. Κυρία Σιμάκου. Θα μας κάνει και μία δήλωση ο πρόεδρος. Εγώ τη δήλωση την έκανα. Είπα, είμαστε υπερήφανοι για την πορεία της Καλαμάτας. Ευχόμαστε να φτάσει στους στόχους της. Και συγχαρητήρια και σε εσάς τη διοίκηση και στα παιδιά. Και εμείς τα χρήματα τα οποία δίνουμε, τα οποία είναι χρήματα των φορολογουμένων, δεν τα φέραμε από το σπίτι μας, είναι για να έχουμε ένα αγωνιστικό χώρο που να είναι από τους καλύτερους της Ελλάδος. Και θα είμαστε πάντα δίπλα σας στον αγώνα τον οποίο κάνετε και ως διοίκηση και ως αθλητές, γιατί μια ομάδα σε υψηλές κατηγορίες πάντα βοηθάει μια πόλη και όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, και στο επίπεδο της προβολής και σε πολλά άλλα. Λοιπόν, ελάτε. Τρίτη λαμβάνα, θα με δώσετε την εκδηλωτή και θα σας αφήνουμε τα σέρα. Όχι, συγγνώμη. Δεν το λέω αυτό, Γιώργο. Το στόμα.
Ο κύριος Ράλης έχει το λόγο. Εγώ δύο κουβέντες, να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον Δήμο Καλαμάτα βέβαια, κυρίως την Περιφέρεια, επειδή πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, είμαστε στην τελική ευθεία. Μέσα στο μήνα πιστεύουμε θα έχει παραδοθεί και το χορτάρι στο στάδιο. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου. Είναι χρόνια που το θέλαμε αυτό το χορτάρι, αυτό το γήπεδο. Μακάρι να μας πάει καλά. Να ευχαριστήσω και για τις ευχές του κ. Περιφερειάρχη. Να πω από το στόμα του Χριστοδεούτα αυτή. Και να μεταφέρω και τις ευχαριστίες του Προέδρου που είναι στην Αμερική και στο οποίο η πολύ καλή πορεία της Καλαμάτας φέτος οφείλεται κατά το μέγα μέρος σε αυτόν. Να πούμε να ευχαριστώ λοιπόν και στον Πρόεδρο και να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειάρχη και βέβαια και τον κύριο Γεννάτο, ο οποίος παρά τα χρονικά περιθώρια τα οποία ήταν ασφιχτικά περιορισμένα και τον κακό καιρό που αντιμετωπίσαμε, τελικά καταφέραμε ουσιαστικά και από άποψη εγγράφων και από άποψη εργασιών να πάρουμε επιτέλους αυτό το γήπεδο έτσι όπως το θέλουμε. Να τολμήσω να πω ότι έχουμε κάνει και μια κουβέντα για ένα στέγαστο. Δεν ξέρω αν είναι προώρο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απλά το λέω για τον κόσμο. Στο γήπεδο κάτω. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Προχωράτε δυνατά και εμείς είμαστε εδώ. Να μείνουμε σε αυτή τη διαβεβαίωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλή πορεία στην Ελλάδα. Εμείς ευχαριστούμε τα παιδιά και εσάς για την προβολή την οποία κάνετε στην πόλη και για τα αποτελέσματα, τα θετικά τα οποία έχετε. Μας κάνετε υπερήφανοι. Μακάρι να είμαστε όλοι καλά. Καλό τρίμερο.